Στην ίσον με το ότι ο χώρος που βρισκόμαστε έχει μετατραπεί σε γραφεία της αλφα-παθολογικής λόγω των κλειστών χώρων, λόγω ότι έχει κλείσει η αλφα-παθολογική, έχει μετατραπεί σε COVID και της έλλειψης χώρων των νοσοκομείων. Συνάδελφοι, εδώ πέρα, μόλις ετοιμάζεται κιόλας, είναι τα γραφεία τους εδώ, μόλις ετοιμάζεται κιόλας να πάει διακομιδή στην Αθήνα. Δεν σας ενοχλώ, τελειώνω. Όχι, όχι. Περιστατικό βαρύ, διακομιδή στην Αθήνα. Λοιπόν, τέταρτο κύμα της πανδημίας και θεωρούμε είναι η τέταρτη ήττα με ευθύνη της κυβέρνησης που έχει τη δικιά της ατομική ευθύνη των χιλιάδων νεκρών. Νιώθουμε ότι πολεμάμε χωρίς όπλα που το μοναδικό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, το μοναδικό που βλέπουμε ότι κάνει είναι όχι ότι στηρίζει το ΕΣΥ αλλά στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ έχουμε κάποιες αντιφάσεις. Πρώτη αντίφαση. Έχουμε 2.000 ιδιωτικές κλίνες, στρατιωτικό νοσοκομείο, χωρίς οξυγόνο. Προσέξτε αυτό, στρατιωτικό νοσοκομείο χωρίς οξυγόνο. Εγκατελειμμένα σύγχρονα κτίρια, όπως η αρρωγή, 1.300 γιατρούς στο νομό, με πάνω από 200 ειδικότητες πρώτης γραμμής, και η μάχη δίνεται σε αυτό το κτίριο, που είναι κυριολεκτικά ακατάλληλο, με ελάχιστους γιατρούς που έχουν εξαντληθεί. Δεύτερη αντίφαση. Στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, ο Υπουργός ανακοινώνει ότι θα επιτάξει ιδιώτες γιατρούς, γιατί κανείς δεν έρχεται, με την αμοιβή των 4.500 ευρώ το μήνα. Στο ΕΣΥ οι γιατροί εργάζονται με λιγότερο από τα μισά, σε άθλιες συνθήκες, ενώ φαίνεται εδώ πέρα και το ψέμα που θέλει να τους επιτάξει, ότι δεν έκανε προσλήψεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα θέλω να περιγράψω λίγο την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο. Πρώτον, για το κτίριο, για την εγκατάλειψη που βιώνουμε, που το έχουμε περιγράψει τόσες φορές, θεωρώ πλέον ότι δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχουν λόγια. Θα μπορούσατε να ζητήσετε κάποια άδεια από την διοίκηση και να δείξετε πραγματικά τους χώρους. Γιατί ξέρω ότι χρειάζεται άδεια, χωρίς να δείχνουν τα ασθενείς, να δει και ο κόσμος ποιες είναι οι καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Για το ιατρικό προσωπικό. Η παθολογική κλινική έχει 8 παθολόγους που αντιμετωπίζουν το 80% του όγκου νοσηλιών της πανδημίας σε αυτό το μεγάλο νομό και το πιο επιβαρημένο από όλους. Δηλαδή τις 15 μέρες τους αντιμετωπίζουν μαζί με όλη τις νοσηλίες που κάνουν οι 8 παθολόγοι. Κάνουν εφημερία ένας ειδικός και δύο ειδικευόμενοι για περισσότερες από 30 ώρες πολλές φορές, συνεχόμενα, έχοντας την ευθύνη για περισσότερους από 80 ασθενείς. Στο προηγούμενο κύμα μπορεί να είχαν την ευθύνη και για 140 ασθενείς. Εδώ πέρα ζητάμε άμεσα αύριο. Πρέπει να τη βρουν τη λύση, έχουν τους τρόπους, έχουν τους νόμους. Αύριο 8 παθολόγοι να έρθουν εδώ άμεσα, για να γίνει λίγο πιο ανθρώπινη εργασία. Γιατί θα πρέπει να είναι περισσότεροι. Παιδιατρική. Οι παιδιατρικοί έχουν 2 παιδίατρους για όλο τον νομό αλλά και για όλη την ΥΠΕ λόγω της παιδοχειρουργικής, που είναι το μοναδικό τμήμα που θα πω παρακάτω. Εδώ αυτό είναι η απόλυτη ντροπή. Είναι 2 παιδίατροι για ένα νομό 300.000.